Είμαστε ό,τι τρώμε και ό,τι τρώμε φανερώνει την καταγωγή μας. Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν και οι συνήθειες μεταναστεύουν μαζί τους, ποιο είναι το νεοελληνικό μοντέλο διατροφής? Είναι η μεσογειακή κουζίνα μια εξέλιξη της αρχαιοελληνικής δίαιτας που μπορούμε να την αναδείξουμε ως κομμάτι του πολιτισμού μας? Για όλες αυτές τις αλήθειες και τους μύθους θα μας μιλήσει ο Έλληνας γιατρός από την Νορβηγία. Ο Δόκτωρ Λίντμπεργκ Χατζηπαναγιώτου, γνωστός ως Φέδων, The Greek Doctor, είναι ο άνθρωπος που άλλαξε διατροφικές συνήθειες στη Βόρειο Ευρώπη. Αν και Φέδων ταξιδεύει σαν τον Οδυσσέα μεταξύ Αμερικής, Ευρώπης και Ασίας για να ανακαλύψει τον ιδανικό τρόπο διατροφής ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε ατόμου αλλά και την καταγωγή του. Ένα μεσημεριανό λοιπόν ουζάκι μαζί του είναι πειρασμός που δεν βλάπτει, δεν παχαίνει, αλλά αντίθετα μαθαίνει. Φέδων Λίντμπεργκ Χατζηπαναγιώτου, ένα νορβηγικό επίθετο και ένα ελληνικό επίθετο. Το νορβηγικό είναι από καταγωγή, κάποιος ο πατέρας σας? Όχι, είναι επίκτητο όπως λέγεται. Από το 1986 είμαι στην Νορβηγία και είμαι Έλληνας. Καταγωγή από τη Μικρά Ασία, από Κωνσταντινούπολη και από Μάκρη. Το όνομα το ελληνικό είναι Χατζηπαναγιώτου. Έμεινα όμως μένοντας στην Νορβηγία, το Χατζηπαναγιώτου ήταν πάρα πολύ δύσκολο και μετά από όταν πήρα και την νορβηγική υπηκότητα, γιατί έχω και τις δύο, άλλαξα το επίθετο στο Λίντμπεργκ, το οποίο είναι πιο διεθνές, να πούμε έτσι, εύκολο. Το Χατζηπαναγιώτου τρόμαζε πολύ. Υιοθετήσατε εσείς ένα επίθετο νορβηγικό και τους κάνατε να υιοθετήσουν την ελληνική διατροφή. Ναι, και τελικά βέβαια πριν να πάρω και το νορβηγικό όνομα ήμουν γνωστός ως Φέδων, γιατί δεν μπορούσαν να προφέρουν το Χατζηπαναγιώτου. Και τελικά και αφού το πήρα, τελικά κατέληξα πάλι να είμαι γνωστός σαν Φέδων εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Ο Έλληνας, ο Φέδων. Ξεκίνησα όταν εγώ στην Νορβηγία να ασχολούμαι ιδιαίτερα με το θέμα της διατροφής το 1999. Είχα δουλέψει στα νοσοκομεία πρώτα. Και μετά το 1999, όταν κατάλαβα, είχα πέρασει και 2 χρόνια στην Αμερική, είχα δουλέψει εκεί πέρα και ασχολήθηκα περισσότερο με το θέμα παχυσαρκία διαβήτης και είδα τις σχέσεις αυτές, είχα και το ενδιαφέρον της μαγειρικής από πίσω στο θέμα του φαγητού και τα συνέδεσα αυτά μέσα και είδα ότι χρειαζόμαστε αυτή τη μεταρρύθμιση. Και ξεκίνησα λοιπόν, έγραψα ένα βιβλίο, το οποίο από τότε έχω γράψει 10 βιβλία και κυκλοφόρησε, έχει φτάσει σε 21 χώρες και σε 14 γλώσσες. 14 γλώσσες. Λοιπόν, και όταν στην Νορβηγία παρουσίασα αυτό το, να το πούμε έτσι, το μεταρρυθμισμένο μεσογειακό, ελληνικό μεσογειακό μοντέλο διατροφής, με λιγότερη ζάχαρη, λιγότερη πατάτα, ψωμί, ζυμαρικά. Ξέρετε, το ψωμί και η πατάτα στην Νορβηγία είναι ιερές αγελάδες. Γενικά στη Βόρεια Ευρώπη. Και έτσι δέχτηκα αρκετή αντίδραση και αντίσταση από το κατεστημένο, το πούμε έτσι, το επιστημονικό διατροφικό. Δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη debate πάνω στο θέμα της διατροφής, το οποίο βέβαια είχε σαν παρενέργεια την τεράστια εστίαση στο θέμα αυτό και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τον πληθυσμό γενικότερα, το οποίο στη συνέθρη συνέχεια οδήγησε στις πραγματικές αλλαγές που είδαμε στη διατροφή, τις βελτιώσεις. Και έτσι, παρότι ήταν δύσκολο και δυσάρεστο για μένα την περίοδο εκείνη, τελικώς οδήγησε σε κάτι πολύ καλό. Και έτσι, φέτος βγήκαν καινούργιες διατροφικές οδηγίες επίσημες στην Νορβηγία που ακολουθούν ακριβώς αυτό το μοντέλο. Στην ουσία έχετε μάθει και στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά έρχεστε και σε εμάς να ξαναθυμίσετε, μάλλον να ξαναμάθουμε από την αρχή, τα ευεργετικά της ελληνικής διατροφής, της μεσογειακής, αλλά και ποια είναι τα λάθη που κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο κρασάκι να πιούμε σε αυτά τα καινούργια που μας διδάσκει η επιστήμη και που θα μας γνωρίσετε κι εσείς. Κρασάκι ουζάκι είναι η πρώτη. Αυτή. Ναι. Γιατί ούζο ή κρασί θα επιλέξουμε? Θα επιλέξουμε κρασί. Και θα το επιλέξουμε γιατί, καλά, γενικώς το αλκοόλ με μέτρο έχει θετική δράση στην υγεία μας και μάλιστα αν το πίνει κανείς σε μια τέτοια ευχάριστη κατάσταση και χωρίς άγχος και όχι για να αντιμετωπίσει το άγχος, έτσι που πολλοί κόσμοι το χρησιμοποιεί το αλκοόλ. Με αυτή την έννοια, με μέτρο το αλκοόλ είναι θετικό για την υγεία μας και ιδιαίτερα προλαμβάνει τις καρδιακιακές παθήσεις που είναι και η νούμερο ένα ασθένεια που σκοτώνει νωρίς πρόωρα κόσμο. Ένα ποτηράκι την ημέρα λοιπόν για ένα την καρδιά. Ένα ποτηράκι για τις γυναίκες, 2 για τους άνδρες. Στην υγεία σας. Στην υγεία σας λοιπόν. Και να ξεκινήσουμε από την ζωή σας, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπατε και εσείς, Μικρασιάτης, Κωνσταντινοπολίτης, με καταγωγή από τη Μάκρη.
Μια οικογένεια με πέντε αδέρφια, ήσασταν πέντε αδέρφια. Πέντε αδέρφια, είμαστε, τέσσερις είμαστε γιατροί. Η οικογένεια γιατρών και ο πατέρας μου γιατρός. Και όπως ξεκινάτε και στο βιβλίο σας εδώ, λέτε για τη γιαγιά σας. Η γιαγιά σας η οποία ήταν καταπληκτική μαγείρισα, που τη βοηθούσατε, ήσασταν και εσείς μες στην κουζίνα, συμμετείχατε όχι μόνο στο να τρώτε, αλλά και στο να προετοιμάζετε το φαγητό. Και η γιαγιά σας, η οποία σαν όλες τις μεσογειακές γυναίκες, από κάποια ηλικία και μετά ήταν παχούλη, ενώ έτρωγε το λιγότερο. Η γυναίκα είχε πρόβλημα μεταβολικό στην ουσία. Δημιούργησε διαβήτη σχετικά νωρίς. Και εκεί μεγαλώνοντας, μεγάλωσα βλέποντας ακριβώς αυτό τη σχέση μεταξύ διατροφής και υγείας, που είναι σαφής στον διαβήτη, αλλά είναι τελικά σαφή σε τα πάντα. Δηλαδή, το σώμα μας αποτελείται από τις τροφές που τρώμε. Άρα, επηρεάζει τα πάντα. Δεν μπορούμε να έχουμε καλή υγεία όταν έχουμε κακή διατροφή. Και κακό τρόπο ζωής, βέβαια, συνολικά. Λοιπόν, μεγάλωσα και ήμουνα πολύ ευαισθητοποιημένο στο θέμα αυτό. Και παράλληλα, όμως, μεγάλωσα και σε μια οικογένεια που λόγω καταγωγής, όπως ξέρετε, το φαγητό είναι σημαντικό. Η ερωτελεστία.